Ένα νέο πλαίσιο πλέον ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές, με τα πρώτα ειδοποιητήρια για το ΕΦΚΑ να σκάνε από τα κεντρικά. Ξεκίνησαν να έρχονται τα ειδοποιητήρια πλέον από, από την κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ, όχι από μας, όπου βγαίνει μία κάρτα ασφαλισμένου και αυτή η κάρτα γράφει τις εισφορές που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος. Πηγαίνει στην τράπεζα, πληρώνει και αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, ο ΕΦΚΑ έχει αρχίσει και δίνει λίγο, παίρνει λίγο σάρκα και οστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε πρώτη φάση με τα συστήματα. Είχαμε προβλήματα στο θέμα του Μητρώου. Πέσανε ένα διάστημα τα συστήματα του Μητρώου. Ταλαιπωρήθηκε λίγο ο κόσμος, αλλά είχε αρκετή ανοχή και ανεκτικότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν περισσότερο. Υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα. Εξομαλύνονται μέρα με τη μέρα. Από την πλευρά των υπαλλήλων γίνεται το καλύτερο προκειμένου να υπάρξει γρήγορη προσαρμογή. Ωστόσο η όλη ενοποίηση κρίνεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα. Θεωρώ ότι αν πετύχει θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό για όλους μας. Πρέπει να φροντίσουμε να πετύχει, τουλάχιστον εμείς που είμαστε σε αυτές τις θέσεις. Είναι δύσκολο όμως εγχείρημα, πολύ δύσκολο. Όλα αυτά τα ταμεία που υπάρχουν, φανταστείτε ότι το ΙΚΑ υπάρχει 80 χρόνια τώρα. Ασφάλιση ξεκίνησε από αρχή ΣΥΚΑ, 80 χρόνια πριν. Όλα αυτά τα ταμεία, μικρά και μεγάλα, που είχαν διακτηνιστεί να μπορέσουν να συγκεραστούν και να συγκεντρωθούν, είναι ένα ζήτημα.